Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088. Σελίς 1088 είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 7. Σελίς 1088, Γ κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του σατανά, ήτινες λέγου συνεαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έλθωση και να προσκυνήσωση ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωση ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη, να έλθει επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μη λάβει μηδή στον στεφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει ατίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψουν, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχουν χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός, δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η ισχύνη της γυμνότητός σου. Και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολύριον δεν αυλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετενόησον. Ιδού είστα με στην θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει της θύρας, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς κι εγώ ενίκησα και κάθισα με του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Δύο εκκλησίες με διαφορετικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα η εκκλησία της Φιλαδελφίας, υπακοής, υποταγής, και με ένα διαφορετικό πνεύμα η εκκλησία της Λαοδικίας. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο όταν τους ρώτησε «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου» και αφού είπαν τι ακούνε, στο τέλος λέγει ο Πέτρος «Σεις ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και πάνω στην ομολογία του αυτή. Ο Κύριος απεκρίθη. Μακάριος είσαι Σίμων, διότι αυτό που λες δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου είναι τους ουρανείς. Και το σημαντικό, και εγώ σου λέγω, ότι εσύ είσαι Πέτρος, ήταν Σίμων που σημαίνει άχυρο. Με αυτή την ομολογία ξεκινάει η πλήρης μεταμόρφωση. Από άχυρο, τώρα σε λέω εγώ Πέτρο, πέτρα. Σε είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας της ομολογίας εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Το βασικό και το κρίσιμο σημείο είναι ότι την Εκκλησία την οικοδομεί ο Χριστός. Και η Εκκλησία δεν ήταν του βάρια. Η Εκκλησία είναι
καθένας από εμάς ξεχωριστά. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και εμείς είμαστε καθένας μέλος του σώματος του Χριστού. Και κάθεναν από εμάς ο Χριστός μας οικοδομεί. Εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Με αποτέλεσμα, όταν εγώ οικοδομήσω την Εκκλησία μου, τότε πύλες άδου δεν πρόκειται να ισχύσουν κατά αυτής. Υπάρχουν οι πύλες του άδου, πανίσχυρες, αλλά όταν σε οικοδομεί ο Χριστός, τίποτα δεν μπορεί να ισχύσει εναντίον σου. Αλλά η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εάν είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, τότε είναι η Εκκλησία του Θεού που οικοδομεί ο Χριστός. Εάν δεν είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας του Ευαγγελίου, τότε είναι συνάθρησης ανθρώπων ματαιή, άχρηστη, άθλια, που οδηγεί σε απώλεια. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την αληθινή εκκλησία από την ψεύτικη, που λέει ότι είναι εκκλησία αλλά δεν είναι? Η αλήθεια του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού. Τι είναι αυτό που έβαλε μέσα το Χάλεφ και έβγαλε απ' έξω το Μωυσή? Η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Λάλησον, χτύπησε. Ο Χάλεφ εισέλθε, δική σου είναι η γη της επαγγελίας. Σαν ακρίδες μας βλέπουνε, τεράστιοι, γίγαντες είναι, λέγανε οι δέκα. Γιατί? Γιατί δεν ελπίσανε, δεν πιστέψανε, δεν στηρίξανε τη ζωή τους στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στο Λόγο του Θεού. Πού στηρίζεις τη ζωή σου? Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος είναι ο στηριγμός σου? Ποιος είναι για σένα ο στήλος και το εδραίωμα? Είναι η αλήθεια. Πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά σου. Ό,τι και να γίνει, όλα θα γκρεμίσουνε. Όλα θα μετατεθούνε. Γιατί είναι σαλευόμενα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Μόνο αυτοί που ελπίζουν στο Λόγο του Θεού δεν θα κατεσχυνθούνε. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δεν εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων, τη δύναμη των ανθρώπων, την ισχύ, την εξυπνάδα, την αφιέρωση. Δεν εξαρτάται. Εξαρτάται από την υπακοή του Λόγου του Θεού. Αν θα ακολουθήσεις ακριβώς τον Χριστό. Ακριβώς. Όχι όπως νομίζεις, ούτε όπως σου λένε, ούτε όπως λένε οι άλλοι. Όπως λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ακριβώς. Μη ο άσοφος, αλλά ο σοφός που φοβάται τον Κύριο. Δεν είναι εύκολο να περάσεις τον Ιορδάνη και να λάβεις μέρος στην αρπαγή. Εάν δεν στηρίζεσαι ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Αν στηρίζεσαι ακριβώς στο Λόγο του Θεού, όπως ο Χάλεφ, τότε δεν είναι εύκολο, αλλά είναι βέβαιον. Γιατί θα βρεις χάρη από το Θεό. Και θα μείνεις μέχρι τέλους με διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Θα προβαίνεις από δυνάμεως εις δύναμη. Γιατί ο Κύριος θα προσθέτει και σένα κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία τη δική του που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εκκλησία Φιλαδελφίας. Η Εκκλησία για την οποία
Ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, λέει στην επιστολή του προς Εφεσίους, την Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, λέει ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής δια να αγιάσει αυτήν. Καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος, με το Λόγο του Θεού, για να παραστήσει εν τέλει αυτήν στον εαυτό του ένδοξο Εκκλησία. Μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων, αλλά διε να είναι αγία και άμωμος. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Το έργο που έχει αναλάβει ο Χριστός για τις έσχατες ημέρες, για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία που θα είναι ένδοξος. Αγία. Μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων. Άμωμος. Γιατί? Γιατί την αγάπησε ο Χριστός. Και γιατί την αγάπησε ο Χριστός? Γιατί τον αγάπησε το Χριστό. Και ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, λέει ο Χριστός, εκείνος είναι ο αγαπών με. Είναι μια σχέση, όχι σαν του Μωυσή με το Θεό, αμφιβολίας εν τέλει. Μια σχέση βεβαιότητος, δυνάμεως, αγάπης, σοφρονισμού. Μια σχέση δυνάμεως πίστεως και πνεύματος Αγίου. Μια σχέση μοναδική που δεν είναι γήινη, αλλά είναι ουράνια. Γιατί πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Πατέρα Θεό διά του Ιησού Χριστού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον ασήμαντο άνθρωπο. Και αν τον Χάλεφ τόλμησα εγώ άφρον να αποκαλέσω ασήμαντο, τι θα έπρεπε να πω για τον εαυτό μου και για σένα? Άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, ο λιγότεροι του μηδανός. Κανένας μας δεν είναι άξιος λόγου, αλλά δόξα στο Θεό, γιατί είναι ο Χριστός ανάμεσά μας και μας μεταμορφώνει από άχυρα σε πέτρα. Γιατί πιστέψαμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Πιστέψαμε με όλη μας την καρδιά και τούτο δώρο Θεού. Κατά χάρη πιστέψαμε, κατά χάρη σωθήκαμε, κατά χάρη στεκόμαστε, κατά χάρη λατρεύουμε το Θεό ευαρέστος με εδώ και ευλάβεια. Όλα στη ζωή μας είναι κατά χάρη. Γιατί? Γιατί είμαστε άχρηστοι. Είμαστε άθλοι, είμαστε ουτιδανοί. Κανένας μας δεν αξίζει. Μη τυχόν σκεφτεί κάποιος από μας ότι εγώ είμαι λίγο καλύτερος. Χάθηκε. Χάθηκε. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Μια εκκλησία λοιπόν η πιο αδύνατη. Με επίγνωση της αδυναμίας της. Αλλά είναι η εκκλησία που έχει στρέψει το βλέμμα της ο Θεός επάνω της. Γιατί? Γιατί είναι αδύνατη. Δεν έχει να παρουσιάσει έργο. Όλες οι άλλες οι εκκλησίες έχουν έργα. Αλλά έχει τι κατά αυτόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Μια εκκλησία που δεν έχει τίποτα σπουδαίο να δείξει. Ανθρώπους ασήμαντους, ταπεινούς, με επίγνωση της αδυναμίας τους. Από τον ποιμένα μέχρι όλο τα μέλη της εκκλησίας. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου. Κάνε μας να κατανοήσουμε ότι πρέπει να καυχόμεθα στις αδυναμίες μας για να κατοικήσει η δύναμη του Θεού ανάμεσά μας. Κάνε, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ. Να κατανοήσουμε ότι μόνο όταν είμαστε αδύνατοι που είμαστε, τότε είναι δυνατός ο Θεός ανάμεσά μας. Στη ζωή σου, αδερφέ, αν θέλεις να είναι δυνατός ο Θεός, πες, είμαι αδύνατος, αδύνατη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είπε και όπως έλεγε η Εκκλησία της αγάπης των αδελφών, μια εκκλησία φιλαδελφίας που αγαπάει ο ένας τον άλλον,
αγάπη αληθινή, όχι δική του, κατά χάρη, γιατί και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας από το άλλο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο. Εξεύρω, λέει, τα έργα σου. Δεν έχει να δει τίποτα ο Θεός σπουδαίο. Δεν τολμάει να πει. Εξεύρω τα έργα σου. Αλλά εγώ σε σένα έθεσα θύρα νεωγμένη, μεγάλη και ενεργητική, και πολύ θα είναι ενάντια, αλλά δεν πειράζει. Σε σένα έθεσα που είσαι αδύναμη, που έχεις μικρά δύναμη. Εάν, αδερφέ, θέλεις να ανοίξει, ξέρεις τι σημαίνει να ανοίξει μπροστά σου ο Χριστός θύρα μεγάλη και ενεργητική, ανεωγμένη, που κανείς να μην μπορεί να κλείσει, να είναι μπροστά στα πόδια σου, να περπατάς και η πόρτα του Χριστού, της δόξης του Θεού και της δύναμης του Θεού να είναι ανοιχτή. Γίνε αδύνατος όπως πραγματικά είσαι. Κατάλαβε το. Πίστεψέ το. Ή την πάθουμε όπως ο Μωυσής, τώρα θα σας βγάλουμε νερό. Ποιος είσαι, αδερφέ μου, και θα βγάλεις νερό? Νερό ζωντανό βγαίνει μόνο από την πηγή των ζώντων υδάτων, που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας. Αλληλούια. Τι ωραία που είναι να απολαμβάνουμε την αδυναμία μας, να καυχόμεθα στην αδυναμία μας και να δοξάζεται ο Θεός στην αδυναμία μας. Έθεσα μπροστά σου θύρα νεωγμένη στην αδυναμία σου, αλλά γιατί? Γιατί σαν το Χάλεφ υπάκουσες το λόγο μου, έστω κι αν ήταν αδύνατος. Δεν γίνεται. Γιατί εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εκεί που στηρίζεται και είναι εγκατεστημένη η αλήθεια. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Και τώρα με ανοιχτή την πόρτα, άκουσε τι θα κάνω. Υπάρχει η συναγωγή του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, ψεύδονται. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι είναι Εκκλησία του Θεού, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ψεύδονται. Και ψεύδονται γιατί δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί έχουν προσθέσει χίλιες δοξασίες, παραδόσεις, διδασκαλίες που αντίκειται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ψεύδονται. Ψεύδονται γιατί δεν δέχονται την αλήθεια, αλλά μεταμορφώνουν την αλήθεια σε ψέμα. Αυτούς όλους όμως τους αγαπάω. Α, Κυρία μου, τους αγαπάω. Όχι λιγότερο από σένα. Τους αγαπάω ίσως και πιο πολύ από σένα. Ποιον αγάπαγε άραγε πιο πολύ ο Θεός? Τον Πέτρο που δέχτηκε αμέσως τον Χριστό ή τον Παύλο που ήταν διώχτης του Χριστού? Εγώ λέω ποιος, ποιον πιο πολύ. Να τολμήσω να το πω. Δεν το λέω. Το ίδιο αγαπούσε και τους δυο. Το ίδιο αγαπούσε και τους δυο. Το ίδιο πολύ. Τον Πέτρο τον έκανε από ψαρά ψαριών, ψαρά ανθρώπων. Και τον Παύλο τον έκανε από διώκτη της Εκκλησίας, υπερασπιστή της Εκκλησίας. Δόξα στο Θεό. Αυτούς λοιπόν που είναι στη συναγωγή του Σατανά, να ξέρεις, Εκκλησία της Φιλαδελφίας, πόσο πολύ τους αγαπάω. Η προσοχή μου είναι στραμμένη σε αυτούς. Με σένα τα βρήκα, τώρα πρέπει να τα βρω και με αυτούς.
Και μην νομίζεις ότι έθεσα θύρα νεωγμένη μπροστά σου για σένα. Για αυτούς την έθεσα. Άφησα μία πόρτα ώστε όταν το αποφασίσουν εγώ να τους οδηγήσω μέσα στην εκκλησία μου. Και τότε θα προσκυνήσουνε και θα γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Αγάπησε την εκκλησία. Γι' αυτό τη μεταμορφώνησε αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρτίδα ή τίτων τιούτων, σε ένδοξο, μοναδική, αμόμητο. Αυτό θα αναγνωρίσουν, ότι εγώ εσένα αγάπησα. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να ομολογεί ο Χριστός ότι σε αγαπάω. Με αγάπησε αιώνια, σε ήλκησα με έλεος, αφού το εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου εδοξάστης, ότι ο οίκος και ο ναός του Θεού του Ζώντος είναι η εκκλησία που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ένα ισχυριζόμαστε, θέλουμε να μας κάνει ο Θεός στήλο και εδραίωμα της αληθείας. Θέλουμε να είμαστε ακριβώς περιπατούντες κατά το πνεύμα, όχι κατά τη σάρκα. Γιατί μόνο στους περιπατούντας κατά το πνεύμα δεν υπάρχει καταδίκη. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τι σημαίνει περπατώ κατά το πνεύμα? Δεν περπατώ όπως μου αρέσει κατά την επιθυμία της σαρκός. Δεν περπατώ όπως θέλω κατά την επιθυμία της καρδιάς μου. Και δεν περπατώ όπως νομίζω κατά την αλαζονία του πνεύματός μου, αλλά περπατώ όπως αρέσει, θέλει και εντέλεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα πρόσεξε, Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου. Πρέπει να τον φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου. Και ποιος είναι ο λόγος της υπομονής του Θεού? Είναι αυτός ο οποίος λέγει «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως μερικοί νομίζουν τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί σε μας, γιατί θέλει όλοι να σωθούμε και να έρθουμε σε μετάνοια». Μετανοούν, μακροθυμεί σε μας όλους που θα μετανοήσουμε και θα επιστρέψουμε και θα μας παραλάβει, και σε σένα και τον άλλον. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να εμποδίσει και να κλείσει, που δεν κλείνει, τη θύρα την ανεωγμένη, είμαστε εμείς. Όταν χρησιμοποιούμε τη λογική μας, μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, λέμε αυτή είναι η θέση μου, γιατί έκατσες εκεί? Ακουανοησία, αφροσύνη. Για πήγαινε πιο μέσα να κάτσω εγώ. Για σήκω από εκεί να κάτσω εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Αυτόν, αυτήν τον έφερε ο Χριστός, γιατί τον αγαπάει. Και τον αγαπάει πιο πολύ από σένα που συμπεριφέρεσαι έτσι. Εάν δεν μετανοήσεις, σαν τον Μωυσή, θυμάσαι, απόξω έμεινε. Ο Χάλεφ ήταν απλός. Ο Μωυσής νόμισε ο Θεός να με συγχωρέσει. Κάτι έγινε μέσα του. Αλλά έκανε χάρη ο Θεός. Και του φύλαξε τα μάτια ανέπαφα, ώστε όταν τον ανέβασε στο όρος, στην κορφή Φασχά, κατά χάρη να δει, αλλά δεν έζησε, την επαγγελία του Θεού, τη γη της επαγγελίας. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε, αδερφοί, να πούμε και να ζήσουμε. Πρόσεξε λοιπόν, φύλαξε το λόγο της υπομονής του Θεού, μακροθύμησε, κάμε έλεος. Σε ποιον? Σε όλους. Γιατί μόνο το έλεος κατακαυχάται της κρίσεως. Εάν δεν κάνεις έλεος, η κρίση θα είναι ανήλαιος.
Εκ τούτου θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα βρεθείτε σε κατάκριση. Διδάσκαλος ήταν ο ιερεύς και ο Λεβίτης που είδαν τον τραυματισμένο και φύγανε. Άνθρωπος του Θεού ήταν ο Σαμαρίτης που σπλαχνίστηκε τον τραυματισμένο και τον έσωσε. Σπλαχνίσου, αδερφέ. Τα σκάνδαλα θα έρθουν στην εκκλησία. Αλίμονο σε αυτούς που θα τα φέρουν. Όποιος σκανδαλίσει έναν των ελαχίστων αδελφών μου, πρόσεξε, αδερφέ. Πρόσεξε την καρδιά σου, τη συμπεριφορά σου, τα λόγια σου. Όποιος σκανδαλίσει έναν των αδελφών μου, καλύτερα είναι να δεθεί μήλου πέτρα και να ρηχθεί στη θάλασσα. Ουέης αυτόν. Μακάριος ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Πώς? Υπηρετούντες και υπηρετήσαντας και υπηρετούντες τους Αγίους της Εκκλησίας. Καθώς πλένετε τα πόδια των Αγίων. Αυτός έχει πνεύμα άλλο, ιδιαίτερο πνεύμα χάλεφ, πνεύμα Θεού. Ο υπηρέτης, όχι ο Κύριος. Όχι εμείς θα σας βγάλουμε ή θα φέρουμε νερό. Ο Κύριος θα φέρει νερό και σε σένα και σε μένα. Εάν δεν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, ούτε κι εγώ θα σε φυλάξω, Θεέ μου. Ούτε κι εγώ θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Ούτε κι εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που πρόκειται να έρθει να δοκιμάσει, να σκανδαλίσει, να ταλαιπωρήσει όλους τους ανθρώπους μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Για να εισέλθεις εξαρτάται από ένα πράγμα. Να σπλαχνίζεσαι. Να μην σκανδαλίσεις. Να μην αγριεύεις. Να μην υπερηφανευτείς. Αλλά ταπεινά, πιο ταπεινά. Με αγάπη, πιο πολύ αγάπη. Με ησυχία, με πίστη. Όλοι μαζί να φτάσουμε στον ουρανό. Και αυτοί που να παίξω ακόμη και εμείς που είμαστε μέσα. Μην ξεχνάτε την ωραία παραβολή του γάμου του Υιού του Βασιλιά. Που όταν έφτασε η ώρα τους φώναξε και λέει «Λάτε, λάτε, γίνεται ο γάμος, όλα είναι έτοιμα». Και κάποιοι από τους καλεσμένους ήδη έλεγαν «Αγρόνι γόρασα, 5 ζεύγη βοός αγόρασα, γυναίκα νυμφεύθυν, σε παρακαλώ έχε με παρετημένο». Και οργίστηκε ο πατέρας. Λες το γάμο του παιδιού μου δεν θα έρθει. Εμείς θέλουμε ένα πράγμα, να είμαστε το γάμο του Χριστού. Και να είμαστε και νύμφοι του Χριστού. Με βύσινων λαμπρών και καθαρών. Δόξα στο Θεό. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Γιατί μπορεί και να το χάσεις. Κράτα το, φύλαξέ το. Για να μην λάβει μηδής το στέφανό σου. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Κράτα το καλά. Τι έχεις το Χριστό. Την αιώνια ζωή. Τη χάρη του Θεού. Το έλεος του Θεού. Το κάθισμά σου στην εκκλησία. Που είναι ο θρόνος του Θεού. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Γιατί αν δεν το φυλάξεις με προσοχή θα το χάσεις και θα λάβει άλλος το στέφανό σου. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Σε αντίθεση με την εκκλησία της Λαοδικίας που έχασε το στέφανό της. Αλλά και πάλι μακρόθυμος ο Θεός. Τι είπε? Πλούτησα, είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Με ευλόγησε ο Θεός πολύ. Για κοίταξε να δεις τι έχω. Τι έχεις που δεν το έλαβες, άνθρωπε καημένε? Γιατί καυχέσαι για αυτό που έλαβες? Μήπως δικό σου είναι? Αυτός που δίνει είναι και αυτός που παίρνει. Γι' αυτό με την μακροθυμία του ο Χριστός λέει «Άκουσε, είσαι πλούσιος,
Αλλά ξέρεις τι έπεται, θα σε ξεμέσω. Ο Θεός να μας φυλάει. Είσαι ευλογημένος, είσαι πλούσιος, είσαι ψυχρός, είσαι χλιαρός. Και νομίζεις ότι είσαι. Και δεν ξέρεις, νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και ευλογημένος. Και δεν ξέρεις τι θα έχεις χάσει όλα. Όλα. Γιατί στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι' αυτό μετανόησε. Μετανόησε και ζήτησέ μου να σου δώσω χρυσίον δε δοκιμασμένον δια του πυρός, που είναι ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Δώσε μου, ζήτησέ μου να σου δώσω το Λόγο μου. Μη χρησιμοποιείς το δικό σου Λόγο. Και τότε θα σου δώσω και η μάτια λευκά, λαμπρά, απαστράπτοντα, που είναι η σωτηρία σου. Και άκουσέ με, χτυπάω την πόρτα και περιμένω να δω ποιος θα μ' ακούσει. Και αν κάποιος μ' ακούσει και μου ανοίξει, εγώ θα μπω μέσα και θα γίνω φίλος του. Θα φάω μαζί του και αυτός θα φάει μαζί μου. Αλλά πρέπει να νικήσεις. Μόνο όποιος νικήσει θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο του πατρός μου, που θα καθίσω κι εγώ. Να νικήσεις τι? Την καρδιά σου πρώτα, τον κόσμο, τις επιθυμίες σου. Να νικήσεις την υπερηφάνεια σου. Να νικήσεις αυτά που σε πάνε μακριά από το Θεό. Και ο τρόπος για να τα νικήσεις είναι ταπεινός σου, αδερφέ, και θα βρεις χάρη. Και όταν βρεις χάρη, τον πόλεμό σου θα τον κάνεις εσύ, ο Χριστός θα τον κάνει. Και θα είσαι πάντοτε νικητής, και όχι μόνο νικητής. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέει, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Πατέρα του Ιησού Χριστού, ο οποίος κάνει μας να θριαμβεύουμε πάντοτε και μας κάνει ευωδία Χριστού σε όλο το περιβάλλον. Αυτός είναι ο θρίαμβος, να ευωδιάζει ο Χριστός μέσα από σένα. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα,